εξελίξει τώρα στην απόπειρα φόνου 36χρονου. Καταρχάς, πώς είναι στην υγεία του? Ήταν διασωληνωμένος. Παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και οι επόμενες ώρες είναι πολύ κρίσιμες για τη ζωή. Χαροπαλεύει στην κυριολεξία Κάτια, ο 34χρονος. Είναι σε καταστολή, είναι διασωληνωμένος στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα η αστυνομία έχει προχωρήσει στην σύλληψη ενός υπόπτου 27χρονων, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος κράτησης. Με βάση τουλάχιστον τα στοιχεία που έχει εξασφαλίσει η αστυνομία, φαίνεται ότι ήταν μια ομάδα 5 ατόμων που εισέβαλαν στο διαμέρισμα του 34χρονου και το χτυπούσαν με διάφορα αντικείμενα και λωστούς στο κεφάλι και σε άλλα μέρη του σώματός του. Έχουν προκύψει στοιχεία για τον 27χρονο. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε εμπλοκή στο επεισόδιο. Δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Ωστόσο, υπάρχει μαρτυρία και η αστυνομία ευελπιστεί ότι θα προκύψουν στοιχεία και για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο επεισόδιο. Μάλιστα. Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.